Ελλάς. Σε 4 λεπτά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το τζάμπολ ενός πολύ μεγάλου αγώνα. Με το απόλυτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, όπως έλεγαν όλες οι προβλέψεις πριν από τη διεξαγωγή του Ευρωμπάσκετ εδώ στο Βόλο, την Ισπανία που δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι μέχρι τώρα. Στο Μέριλαντ. Κάδρας, αδύνατη πλευρά, Κουρτίδης περνάει ωραία από την baseline, καλάθι και φάουλ. Βαλάντης Κουρτίδης. Ξανά. Ωραία, βρήκε την πάσα στην αδύνατη πλευρά ο Κάδρας. Και νίκη. Ο Αλντάμα, θα θυμάσαι, ο Σάντι Αλντάμα επίσης, ο πατέρας του ήταν στην μεγάλη ομάδα του 92 της Ισπανίας. Πήγε με την Dream Team. Με... για το Ρόντο να ακούσουμε, για Αντετοκούμπο, να ακούσουμε και για παγκόσμιο. Στο μεταξύ, ας δούμε μια φοβερή επίθεση. Μια καταπληκτική ελληνική συνεργασία για το 5-4. Βόπλος για τον Κάδρα. Κουρτίδης πάλι δίστασε, πάει κοντά. Κλείνεται, πάσα έξω. 6,5 λεπτά, 5-6. Καράμπελας, Τσάμις από την κορφή της ρακέτας. Ναι, Παναγιώτης Τσάμις. Γκαρούμπα χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Η μάχη για την κατοχή. Γκαρούμπα κόβεται από τον Κάδρα. Τρομερό στοπ του, κατέβασε το διακόπτη εδώ. Όχι σήμερα, του λέει. Όχι τέτοια καλάθια. Αντιθέτως, ο Ρογκαβόπουλος είναι καυτός από το ξεκίνημα. Το στοπ του Κάδρα. Εδώ μάχονται για την κατοχή της μπάλας. Θα τη σώσει την κατοχή ο Πραντίγια. Ο Γκαρούμπα θα σηκωθεί, αλλά εκεί τον περιμένει ψηλά ο Κάδρας. Και ακολούθως το transition. Με το που πιάνει την μπάλα εκτελεί ο Ρογκαβόπουλος. Είναι κορυφαία ομάδα εδώ στα rebound, γιατί παίζουν στο 3-4-5 με ψηλούς παίκτες, με παιδιά πάνω από τα 2-5. Αλλά η κίνηση του Βλασόπουλου είναι εξαιρετική μέχρι στιγμής με τους ψηλούς μας. Πάλι δίστασε ο Κουρτίδης, δεν θα διστάσει ο Καράμπελας από τη γωνία. Ζώης Καράμπελας. 13-8. Που μπορούν να ισορροπήσουν το πλεονέκτημα των Ισπανών στα σώματα. Καράμπελας. Ανεβαίνει. Τον βοηθάει με ένα screen. Καράμπελας. Στο πλάι ο Κουρτίδης, τώρα θα εκτελέσει και θα βρει το στόχο από τα 6.75. Βαλάντης Κουρτίδης με πολύ καλό ξεκίνημα. Για πρώτη φορά στο συν 6 εθνική. Rebound. Τέσσερις Έλληνες. Καράμπελας, αντίθετα το σκριν, αλλαγή κατεύθυνση μέχρι το lay-up. Ναι! Ζώης Καράμπελας. Και υποχρεώνει τον Χαβιέ Ζαμόρα να καλέσει τα time-out. Αυτός είσαι, του λέει ο Σταυρακούκας. Κοιτάξτε το slalom, σαν σκιέρ. Μέχρι το καλάθι, 18-10, ξανά το τρίποντο του Κουρτίδη. Έχουμε πετύχει 18 πόντους Ισπανούς σε 7 λεπτά. Και τώρα ο Ρογκαβόπουλος για το Σωτηρίου, με τον Αλντάμα αυτός, η προσποίηση. Ανάποδο λέει απνέ, Άρης Σωτηρίου με ψυχή, με καρδιά, 20-12. Βλέπεις, είναι όλοι oversize για τις θέσεις τους. Να ο πιτσιρικάς. Ωραίο και νομίζω πλάνο. Ότι δεν είναι μόνο η ενέργεια που πιστεύουμε θα βάζανε. Είναι πολύ διαβασμένοι όλοι, πολύ αποφασισμένοι και δεν κάνουν πια, Βαγγέλη, τα λάθη που κάναν στα προηγούμενα μάτς. Ο Κουρτίδης μαζεύει το rebound. Αυτός πετυχαίνει 4 στα 10 τρίποντα που σουτάρει και έχει ύψος 2-11. Νικολαίδης αφύλακτος. Έχει ανοιχτή διάβαση μέχρι το lay-up. Ναι, Αλέξανδρος τρυποκάριδος. Νικολαίδης τρυπώνει παντού. 22-19. Καράμπελας. Ρογκαβόπουλος, Καράμπελας, πιέζουν πολύ οι Ισπανοί, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Καράμπελας ανάμεσα από δύο, γωνία, Κουρτίδης, για τρεις, ναι, στις 9 ο Κουρτίδης. Με τεράστιο μάτς μέχρι τώρα και 25-22. Τσάμις, Νικολαίδης,
Ρογκαβόπουλος πάλι έχει πλεονέκτημα στο χαμηλό post. Περιμένει και δεύτερος παίκτης εκτός ισορροπίας. Ρογκαβόπουλος αστόχησε. Τσάμις με το follow, με το ένα χέρι. Ανδρέας Καλόγυρος στο μάτς. Παναφορά για τον Ντίκε. Παρά λίγο να κάνουν το λάθος, κράτησαν την κατοχή. Μεχίας, κλέψιμο καταπληκτικό του Νικολαίδη. Πάει μέχρι το lay-up. Ο τρυποκάριδος Αλέξανδρος Νικολαίδης χώνεται παντού, κλέβει μπάλες. Κάνει και σήμερα απίθανα πράγματα. Κοιτάξτε το πάθος, την ψυχή που βγάζουν οι Έλληνες παίκτες. Του πήρε το πορτοφόλι και τρέχει ο Βενιαμίν της εθνικής ομάδας μέχρι το lay-up για το νέο ελληνικό προβάδισμα. Τι εκτελεί, είναι άστοχος. Αλντάμα, έχουμε φάουλ να δώσουμε. Ο Σταυρακούκας θα κλέψει την μπάλα. Ο Τσάμις δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Γκαρούμπα κάτω από το καλάθι θα καρφώσει. Εδώ είναι τυχεροί οι Ισπανοί. 30-32. Είχαμε και φάουλ να δώσουμε. Πιστέψαμε ότι θα κλέψουμε την μπάλα. Τους ευνόησε η καραμπόλα. Κοιτάξτε, εδώ αντί για φάουλ πάει για κλέψιμο. Καλά κάνει, αλλά δεν ολοκληρώνουμε. Μένουν στο μισό γήπεδο γιατί έχουν 5 ομαδικά οι Ισπανοί και παίζουν άμυνα ζώνης. Καλόγυρο στο σκαλοπάτι μας. Η μπάλα χαμηλά, Τσάμις. Έξω, Ρογκαβόπουλος, για τρεις, τρίποντο και φάουλ. Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο μεγάλος αρχηγός. Ξαναχτυπά. Ο Ρογκαβόπουλος ξαναπαίρνει το όπλο του. Ωραίο σκαλοπάτι ο Καλόγυρος. Ο Τσάμις διαβάζει την άμυνα, βλέπει τρεις πάνω του. Πασάρει έξω, ο Ρογκαβόπουλος, τρίποντο και φάουλ. Περνάει μπροστά η Ελλάδα. Τρία, ομαδικό μας. Το τέταρτο ομαδικό φάουλ. Έμεσο τετράποντο του Ρογκαβόπουλου που θα πάει στον πάγκο. Δεν θέλουμε να χρεωθεί αυτός με φάουλ. Ρογκαβόπουλος, Σωτηρίου, έχει μισμάτς, θέλει να το εκμεταλλευτεί, αδύνατη πλευρά επιλέγει, Καράμπελας, ωραία σκαστή πάσα, Κάδρας με το ένα χέρι, ναι αυτό είναι. 14 τρίποντα έχουνε. Γκαρούμπα, χαμηλά, κλείνεται ωραία από τον Κάδρα και ολοκληρώνει τη φανταστική άμυνα σε αυτή την περίπτωση ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Η Ελλάδα μπροστά με δύο, έχει και την επίθεση Νικολαίδης. Με ψηλό παίκτη πάντα μπροστά του. Τον Αλντάμα, ωραία για τον Σωτηρίου και αυτός για τον Κάδρα. Πάλι με το ένα χέρι. Αυτό είναι. 40-36. Ρογκαβόπουλος. Σωτηρίου κατά μέτωπο. Πάσα έξω. Κουρτίδης οπλίζει. Εκτελεί για τρεις. Στο σίδερο η μπάλα φεύγει εκτός. Αλλά ο Ρογκαβόπουλος είναι στο επιθετικό rebound. Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο μεγάλος αρχηγός. Άμυνα ζώνης και πάλι Ισπανοί. Σωτηρίου από μέση απόσταση για δύο, ναι, αυτό είναι το mid-range shoot. Ρογκαβόπουλος, στήθηκε η ισπανική άμυνα. Νικολαίδης, ωραία για τον Τζάμι, καταπληκτική assist του Αλέξανδρου Νικολαίδη και ο Τζάμις σκοράρι. Τρεις πυλώνες της ιστορίας, έτσι συνεπικουρούμενοι από τον Σκαριόλο λίγο στο χρόνο, αλλά κύριος αυτοί τρεις πυλώνες μαζί με τον Καρένιο. Να ο Σωτηρίου με ωραία καμπύλη πάνω στην άμυνα του Αλντάμα. Να ένα όμορφο καλάθι μετά από ώρα. Είναι λογικό και στο πίσω μέρος του μυαλού τους να έχουν και το αυριανό μάτς. Ο Αλντάμα έχει 19 πόντους, 11 rebound και ο Γκαρούμπα 18 πόντους, 17 rebound. Κουρτίδης, Καράμπελας για τρεις και το ξέσπασμα της κερκίδας. 8 πόντοι, 3 rebound, 7 assist στο Καράμπελας. Πέντιο θα είναι το παιχνίδι του μεταλλίου. Δεν είναι μικρό πράγμα, ούτε η κακή εμφάνιση για ένα ημίχρονο απέναντι στην ισπανική υπερομάδα. Ρογκαβόπουλος, ωραία πάσα, καταπληκτική για την ακρίβεια. Και ο Γιωργαλάς σκοράρει για το πράγμα Ισπανί. Του φωνάζει ο προπονητής να μην κάνει επίθεση. Πανηγυρίζουν και δικαίως, πεντακάθαρα. Στο δεύτερο ημίχρονο κυριάρχησαν, πήραν τη δίκη. Με 70-54 απέναντι στην καταπληκτική μόνο στο πρώτο ημίχρονο εθνική μας ομάδα. Όσο άντεχαν τα παιδιά, όσο είχαν δυνάμεις. 70-54 η νίκη και πρόκριση της Ισπανίας στο μεγάλο τελικό. Το παιχνίδι του Χρυσού Μεταλλίου, οι Ισπανοί με τους Τούρκους. Το παιχνίδι του Χάλκινου Μεταλλίου, η Ελλάδα με τη Σλοβενία.